Μετά τις απειλές εναντίον της Ελλάδας, η εφημερίδα που απηχεί τις απόψεις του Τούρκου Προέδρου και ανήκει ιδιοκτησιακά στο γαμπρό του, βάλει εναντίον του Εκρέμπι Μάμογλου, του μεγάλου αντιπάλου του Ερντογάν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, Γέννη Σαφάκ κατηγορεί τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης για αντιτουρκικές θέσεις με αφορμή όσα είπε ο Δήμαρχος σε συναυλία Ελλήνων και Τούρκων μουσικών αφιερωμένη στην Οδύσσια της μετανάστευσης. Ο Ιμάμογλου, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τον Ερντογάν, επιχείρησε να αποφορτίσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μιλώντας για ειρήνη και αδελφοσύνη. Bıkmadan, usanmadan savunmaya devam edelim. Kendimiz için ne istiyorsak, komşumuz için aynısını isteyelim. Bugün burada olacağı gibi hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türkülerini inatla söylemeye devam edelim. Sesimiz savaş isteyenlerin sesini sıkı sıkı bastırsın. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος δεν μπορούσε να βγάλει λέξη ενάντια στον εξοπλισμό των νησιών από την Ελλάδα, ζήτησε ειρήνη όταν η Τουρκία αποκάλυψε την αντίδρασή της. Τα τύμπανα του πολέμου πάντως από τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία ακούγονται πιο δυνατά από τις μουσικές νότες που προτείνει ο Ιμάμογλου. Έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο υβριδικού πολέμου, δηλαδή προσπάθεια τρομοκράτησης όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας αλλά και του ίδιου του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι ο βασικός στόχος της Τουρκίας αυτούς τους μήνες είναι στη Συρία και δεν είναι στην Ελλάδα. Απόστρατοι και στρατιωτικοί αναλυτές καθημερινά μιλούν για πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και αναφέρονται απαξιωτικά στο στρατό της. Το επικίνδυνο κατά άποψή μου είναι ο φανατισμός της τουρκικής κοινής γνώμης που δεν του δίνει δρόμο επιστροφής.